Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πρώην Ευρωβουλευτή. Συνταγματολόγος είναι ο κύριος Χρυσόγωνος και θα μας βοηθήσει σε κάποια θέματα. Ευχαριστώ, κύριε Χρυσόγωνε, για την παρουσία σας, τη Skype παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγωνε, να ξεκινήσουμε με την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Πριν λίγο παίξαμε κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κώστα Τασούλα. Ο κ. Τασούλας είπε ότι πρέπει να υπάρχουν τετραετίες, ολοκληρωμένες τετραετίες διακυβέρνησης της χώρας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Καταρχάς, συνταγματικά μπορεί αυτό να θεσμοθετηθεί ή υπάρχει η δεδηλωμένη, οπότε όλο αυτό που λέμε για την τετραετία, την ολοκληρωμένη τετραετία, υπονομεύεται? Τι λέτε? Αυτό είναι περισσότερο θέμα πολιτικής κουλτούρας, ναι, ναι, παρά θέμα νομικών ρυθμίσεων. Ναι, το καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί πλειοψηφία στη Βουλή, αναγκαστικά η Βουλή θα διαλυθεί πρόωρα. Έτσι, έτσι, με την αρχή της δεδηλωμένης. Ναι. Όπως το λέτε, είναι ζήτημα κουλτούρας κατά βάση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όταν θεωρούν ότι είναι καλός ο χρόνος για τις ίδιες, ναι, ευνοϊκός για να πετύχουν την επανεκλογή τους, καταφεύγουν σε πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, ο πιθανότερος χρόνος εκλογών, η πιθανότερη ημερομηνία εκλογών, κύριε Χρυσόγωνε, θέλετε να σας αποδεσμεύσω για λίγο? Είστε εντάξει? Είμαι εντάξει. Ωραία. Να αποδεσμεύσουμε για λίγο τον κύριο Χρυσόγωνο μέχρι να επανέλθει η φωνή του και μέχρι να τον ξανακούσουμε να πιει μια γουλιά νερό για να μπορέσει να μας μιλήσει. Κύριε Χρυσόγωνε. Ναι, ναι, σας ακούω τώρα, ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ο πιθανότερος χρόνος εκλογών, η πιθανότερη ημερομηνία εκλογών, άρχισα να λέω, είναι η 9η Απριλίου. Όλοι λέμε για τις 9 Απριλίου. Μόνο ο Πρωθυπουργός δεν το έχει πει ακόμη. Θα το πει και ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Τι εκτίμηση κάνετε εσείς, τι λέτε? Με τις 9 Απριλίου πάντως αποφεύγουμε και την Κυριακή του Πάσχα και τις πανελλαδικές, σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, mm-hmm, μέσα στο Μάιο. Συνεπώς είναι πραγματικά μια ημερομηνία η οποία βολεύει από την άποψη αυτή. Τώρα, εναλλακτικά θα μπορούσε βέβαια η κυβέρνηση να επιχειρήσει να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά αυτό θα σήμαινε διπλές εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, το οποίο δεν συνηθίζεται. Έτσι είναι, έτσι. Ξέρετε, από παλιά λένε ότι να μην ταράζουμε τα μπάνια του λαού. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι θα διαταραχθεί αυτό. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Κύριε Χρυσόγωνε, πόσος χρόνος πρέπει να μεσολαβήσει από τις πρώτες εκλογές, που όπως όλα δείχνουν δεν θα δώσουν κυβέρνηση ούτε συνεργασίας, μέχρι τις δεύτερες εκλογές? Πόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται? Συνταγματικά. 6 με 7 Κυριακές, 6 με 7 εβδομάδες. 6 με 7 εβδομάδες, ναι. Χρειάζονται για τις προθεσμίες του εκλογικού νόμου, χρειάζεται να τρέξουν περίπου 25-28 μέρες. Ναι. Συν τις μέρες που χρειάζονται για να διαπιστωθεί τις διερευνητικές εντολές κυβέρνησης. Ναι. Άρα συνολικά πάμε στις 40 έως 50 μέρες, εκεί είπαμε 6 με 7 εβδομάδες. Άρα το πιθανότερο είναι αν οι πρώτες εκλογές γίνουν στις 9 Απριλίου. 9 Απριλίου και αν δεν έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης, να πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Μάλιστα. Κατανοητό. Για πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα λίγο πριν τις εκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο σε κάθε περίπτωση. Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χρυσόγωνε, και πώς βλέπετε και το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια εικόνα, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά δεν πρέπει να τις θεωρούμε θέσφατα. Πολλές φορές κάνουν λάθος. Το 2016, ας πούμε, οι δημοσκόποι δεν προέβλεψαν ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι θα έκλειναν υπέρ του Brexit. Αντιθέτως, έλεγαν ότι όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν ότι θα υπερισχύσει το Remain. Και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα τίθεται και ένα ζήτημα ποιοι απαντούν στις δημοσκοπήσεις, σε ποιους παίρνουν τηλέφωνα, δηλαδή
Οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται από σταθερά τηλέφωνα και ποιοι έχουν πλέον σταθερά τηλέφωνα ή γίνονται και από κινητά. Είναι μια σειρά προβλημάτων. Θα δούμε, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εικόνα ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση? Ποιος είναι ο ρεαλιστικός εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι ο ρεαλιστικός εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φτάσει ή να ξεπεράσει το ποσοστό των εκλογών του 1974. Το 13,5% που είχαμε κερδίσει τότε και που αποτέλεσε και τον βατήρα, αν θέλετε, για τη μετέπειτα μετεξέλιξη του κόμματος από τρίτο κόμμα, όπως ήταν τότε και θα είναι και σε αυτές τις εκλογές, στη συνέχεια σε κόμμα διεκδίκησης εξουσίας. Άρα νομίζω ότι αν καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί, στην αφετηρία που ήμασταν το 1974, θα είναι πολύ καλά ως ακριβώς αφετηρία μιας καινούργιας πορείας με τη νέα ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, που μπορεί να επιφέρει αλλαγή σελίδας και για το κόμμα, θα έλεγα συνολικά και για τη χώρα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, έχει ενδιαφέρον αυτή η επισήμανση και η σχέση με την αρχή, με την αρχή του κινήματος. Για να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πώς είδατε την πρόσφατη αποχώρηση του Κώστα Καραμαλή από την κοινοβουλευτική ζωή? Είναι αποστασιοποίηση και από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, ή όχι? Νομίζω ότι βρίσκεται σε μια λογική συνέχεια με τις τοποθετήσεις που είχε κάνει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν δηλαδή, για το θέμα των υποκλοπών. Νομίζω ότι αποστασιοποιείται από το πρόσωπο του σημερινού αρχηγού του κόμματος και Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από τις αντιδημοκρατικές πρακτικές του τελευταίου. Κατ' ουσίαν αυτό υποκρύπτεται, νομίζω. Μάλιστα. Πώς βλέπετε την πολιτική διαχείριση των πραγμάτων από τη Νέα Δημοκρατία, της σφοδρής κρίσης που πλήττει το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών, των κατοίκων αυτής της χώρας, της ακρίβειας? Υπάρχουν κάποια επιδόματα από τη Νέα Δημοκρατία? Οι κυβερνητικοί λένε αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε για να μην εκτροχιάσουμε τη χώρα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Πώς το ακούτε εσείς αυτό στο ΠΑΣΟΚ? Αυτό είναι μια πολιτική μαυρογιαλούρου. Είναι μια πολιτική εξασφάλισης ψήφων με φτηνό αντίτιμο, θα έλεγα, τις παραμονές των εκλογών. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία, με τον τρόπο διακυβέρνησης του, δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρετε, οι διαφωνούντες απλώς σιωπούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να, είναι το συνεκτικό της εξουσίας τώρα, Ναι, είναι μια διακυβέρνηση που προάγει τα συμφέροντα των ολίγων. Συμφέροντα ολίγων μεγάλων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, διαπλεκόμενων συμφερόντων και εν πάση περιπτώσει τον γενικότερα συμφέρει τους έχοντες και κατέχοντες. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι ανέβασε τα όρια του αφορολόγητου για γονικές παροχές και κληρονομιές περίπου στα 800.000 ευρώ κατ' άτομον. Δηλαδή, ουσιαστικά μια οικογενειακή περιουσία της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ μένει αφορολόγητη. Μείωσε πάρα πολύ τη φορολόγηση των μερισμάτων των κερδών των επιχειρήσεων. Γενικότερα έχει ακολουθήσει μια πολιτική η οποία είναι σε όφελος των εχόντων και κατεχόντων και η οποία, ενώ δεν εμπεριέχει το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανομής, καταλήγει τελικώς να μην εμπεριέχει ούτε και επαρκή αναπτυξιακή διάσταση. Διότι από την άλλη μεριά δεν έχει κάνει πράγματα ώστε να καταπολεμήσει το τέρας της γραφειοκρατίας, τις διάφορες αριθμίες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος, τον νομοθετικό πληθωρισμό, τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, τις δυσλειτουργίες της διοίκησης. Άρα τελικώς έχουμε μία από τα ίδια του πελατειακού συστήματος και του πελατειακού κράτους, το οποίο μας κρατάει δέσμιους και δεν μας αφήνει να αναπτυχθούμε οικονομικά. Και μένουμε διαρκώς πίσω. Πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν χαμηλότερα από εμάς σε κατακεφαλήν εισόδημα, σε κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Σήμερα μας έχουν περάσει όλες πλην Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Και αυτές θα μας περάσουν σε λίγα χρόνια, διότι έχουν υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς από εμάς. Άρα κάτι πάει στραβά. Πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Και αυτό το κάτι δεν το έχει αλλάξει δυστυχώς ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η τωρινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα, όπως σας είπα, χρειάζεται αλλαγή σελίδας. Χρειάζεται καινούριους ανθρώπους με φρέσκες ιδέες. Και αυτό είναι που το προσφέρει
η νέα γενιά στελεχών που βρίσκονται στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, περιβάλλοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα το δει αυτό και θα δώσει μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ. Μια νέα ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε την αποχώρηση από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, αποχώρηση στην οποία έχει προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα? Τι λέτε γι' αυτό? Θεατρική κίνηση άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Ούτως ή άλλως δεν εμποδίζει τη Βουλή να πάρει απόφαση, διότι η απαρτία υπάρχει. Συνεπώς, το να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά ή παρόν ή να απέχει και να μην πάει στην ψηφοφορία είναι ένα και το αυτό. Άρα πολύ φασαρία για το τίποτα, θα έλεγα. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τοπικό θέμα. Το πρωί σας ζήτησα να είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σας ζήτησα να είστε πολύ γνωστός συνταγματολόγος, καθηγητής. Σας ζήτησα να δείτε λίγο το θέμα με την εκλογή νέου δημάρχου στα Γιάννενα. Όπως γνωρίζατε κι εσείς, ο Μωυσής Ελισάφ έχει εδώ και λίγα 24 ώρα φύγει από τη ζωή. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Χρυσόγονε? Τι είδατε, ποια είναι η δική σας γνωμοδότηση για το θέμα? Ψηφίζουν για νέο δήμαρχο μόνο στενά τα στελέχη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της στενής παράταξης του δημάρχου, ή όλα τα μέλη, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των συνεργαζόμενων παρατάξεων? Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι λέτε εσείς? Ο δημοτικός και κοινωνικός κώδικας προβλέπει ότι ψηφίζουν οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού. Επιτυχόν, κατά την έννοια αυτή, είναι ο συνδυασμός, για συνδυασμούς μιλάει, δεν μιλάει για ευρύτερες συσπυρώσεις και πώς ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Επιτυχόν, κατά την έννοια αυτή, είναι ο συνδυασμός του Δημάρχου. Συνεπώς, θα ψηφίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου έναν εξ αυτών. Και είστε ξεκάθαρος αυτό. Αυτό είναι, αυτό λέει ο νόμος. Ναι. Αυτό λέει ο Δημοτικός Κοινωνικός Κώδικας, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγονε, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 25 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας στέλνονται από τους υπηρώτες, ήδη έχουν φύγει. Και